Γεια σας παιδιά, Αλεξάνδρης εδώ. Σήμερα επιτέλους πήρα καινούριο κινητό. Το συγκεκριμένο είναι το Galaxy S20. Ναι, όχι, είναι το Galaxy A20. Μην το μπερδεύετε με το S20. Ναι, είναι το Galaxy A20. Έχει 32 GB σε μνήμη. Έχει τρεις κάμερες. Μία επαγγελματική, μία κανονική και μία προεπιλεγμένου χρόνου, νομίζω. Ναι. Και όταν κάνεις μεγέθυνση σε αυτή την προεπιλεγμένο χρόνο, δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν λέγεται έτσι ακριβώς. Όταν κάνεις μεγέθυνση, τα βλέπεις λίγο πιο θολά στις γωνίες της κάμερας. Τώρα δεν ξέρω αυτό που θα μου χρησιμεύσει. Μπορεί να μου χρησιμεύσει, ξέρω εγώ, όπως είδα ένα όνειρο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εντάξει, είναι ένα κινητό γρήγορο, σύγχρονο, είναι Samsung, δεν είπα ότι θα πάρω Samsung, δεν θα πάρω Huawei. Το Huawei έπεσε στη θάλασσα ούτως ή άλλως. Δεν στεναχωρήθηκα γιατί είπα ούτως ή άλλως θα πάρω καινούριο κινητό. Και αυτά. Πολύ ωραίο κινητό, μου αρέσει, θα το κρατήσω για κάνα δύο χρόνια. Όσο κρατήσει τέλος πάντων, δεν θα το χαλάσω και αυτό, θα μου πέσει στη θάλασσα. Πήρα και ένα μάθημα πριν πάρω καινούριο κινητό. Δεν πειράζει το κινητό, αν θέλετε να μάθετε τη συνέχεια, χάλασε. Το Huawei εκείνο το άλλο το παλιό. Χάλασε, ναι. Το βάλαμε μέσα σε λίγο ρύζι. Ήταν ένα ψαράς εκεί δίπλα που μας έλεγε να το βάλουμε μέσα σε... να ανοίξουμε το κινητό τέλος πάντων, να βγάλουμε τα εξαρτήματα και να τα αφήσουμε στον ήλιο, να τα στεγνώσουμε. Έτσι παιδιά. Αυτά είχα να σας πω για το νέο αυτό του κινητού. Όπως είδατε, άλλαξα και το intro, είναι καινούριο. Δεν βρήκα την ίδια μουσική, δεν βρήκα την ίδια γραμματοσειρά, τα φόντα. Το φόντο το βρήκα, καταλάβω, το φόντο στα γράμματα. Τέλος πάντων, να μην γίνομαι κουραστικός, σας κλείνω τώρα και θα δείτε ένα βιντεάκι που προσπαθώ να πιάσω ένα μπελοφύλαξ, δεν ξέρω, ένα μπελοφύλαξ τέλος πάντων, βάτραχο. Όπως βλέπετε δεν έχει μπει τίποτα μέσα. Στην αποχή έχω κάνει σκατά πατέντα, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Είναι ένα σωλήνας εδώ από κάτω και βγαίνει εκεί πέρα. Είναι δηλαδή και εδώ, έχει νερό και εδώ βγαίνει καμιά φορά. Μπορεί να βγει και εδώ πάνω και εδώ στις όχθες βγαίνει συνήθως. Αλλά από εκεί που έχει ήλιο πάει για να ζεσταίνεται. Λοιπόν, και άμα όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ήταν ο βάτραχος πάντως. Λοιπόν, δεν έχει μπει τίποτα μέσα ακόμα, δεν έχει μπει, αλλά όταν στερέψει το νερό θα βγει. Που αυτό θα στερέψει σε 2 μέρες τώρα, 3. Αυτά είχα να σας πω για το βάτραχο. Βλέπετε.